Σήμερα εδώ από τον Ταχάου, μέρα με τις μεγάλες αντιφασιστικές νίκες των λαών, τιμούμε τον αγώνα εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων κομμουνιστών, αγωνιστών, όλων των εθνικοτήτων, ανάμεσά τους συμπατριώτες μας Έλληνες που έπεσαν κάτω από το βόλι του φασισμού ή σάπισαν εδώ στα κρεματόρια του Ταχάου στα κάτεργα του Νταχάου, Εβραίοι, Σοβιετικοί πολίτες, 4.000 εκτελεσμένοι εδώ σε αυτόν τον χώρο, ενώ 20 εκατομμύρια έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στο χιτλερισμό, στο φασισμό, τον υπεριαλισμό και φυσικά ανάμεσα σε αυτούς για τέσσερα χρόνια εδώ στα κάτεργα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Τη Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Νίκο Ζαχαριάδης, μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού και διεθνούς εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, τον οποίον τιμάμε, θα περάσουμε από το στρατόνα όπου βρισκόταν, όπως και όλα τα υπόλοιπα μνημεία της μεγάλης αυτής αντιφασιστική τραγωδίας τότε αλλά που κατέληξε σε μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών με τη σημερινή ημέρα να μπήγεται στην καρδιά του φασιστικού τέρατος η κόκκινη σημαία, το κόκκινο σφυροδρέπανο Αυτά τιμάμε, αυτά θυμόμαστε οι παλιότερες γενιές για να θυμούνται οι νεότερες για να τα γνωρίζουν, να τα μαθαίνουν και να γίνονται διδάγματα και για το παρόν και για το μέλλον η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ταυτίζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό είναι ανιστόρητη, είναι απαράδεκτη, είναι αυτή που θεργεύει, που δίνει τροφή στο αυγό του φιδιού, στο φασισμό. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να πω από εδώ, από αυτόν τον χώρο τον ιερό, ότι συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις από το γερμανικό κράτος και για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και για τις καταστροφές, τις τεράστιες καταστροφές σε υποδομές στη χώρα μας και για τα χιλιάδες θύματα του γερμανικού φασισμού των κατακτητών αλλά και για την επιστροφή της ληστείας που έκαναν στην Ελλάδα των μεγάλων και σπουδαίων αρχαιολογικών ε, θησαυρών. Αυτά είναι ορισμένα από αυτά που ήθελα να πω ξεκινώντας αυτή την περιήγησή μας μέσα στο κάτεργο του Νταχάου. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη, θα τα καταφέρουμε με ΚΚΕ ισχυρό και στις ευρωεκλογές εκεί που παίρνονται δηλαδή οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στους δρόμους του αγώνα εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αποφάσεις.